Ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και ήθελα να σας κάνω, κυρία Σιδέρη, την εξής ερώτηση. Θα σας πονέσει λίγο, αλλά νομίζω ότι θα βγει ωφέλεια από τον τρόπο της αντιμετώπισης. Γνωρίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον γέροντα Λουκά, τον Φιλοθεήτη, και πόσο τον αγαπάτε. Ο γέρον Λουκάς είχε πει ότι στη ζωή δεν μπορούμε να παίρνουμε το ρόδο και να αφήνουμε το αγκάθι. Όσοι παίρνουν το ρόδο θα γευτούν και το αγκάθι. Έτσι λοιπόν εσείς γευτήκατε το ρόδο της γνωριμίας και της βιωτής του Αγίου Πορφυρίου, αλλά είχατε και το αγκάθι, συγχωρέστε με, αλλά για ωφελία, του θανάτου της κόρης σας πριν 12 χρόνια. Εάν θέλετε, πείτε μας δύο λόγια πώς αντιμετωπίσατε αυτό το φοβερό πόνο το οποίο βιώσατε και πώς το ξεπεράσατε. Σας ευχαριστώ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Είναι κάτι που πραγματικά θα σας το πω με όλη μου την αγάπη. Αλλά αναφερθήκατε σε ένα όνομα που πραγματικά γονατίζουμε μπροστά του. Και να ευχόμαστε να τον έχει ο Θεός καλά, να ζήσει πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Είναι μια ευλογημένη μορφή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κακό θα του κάνουμε. Αλλά πολύ αγαπημένος του Αγίου Πορφυρίου. Πολύ αγαπημένος. Ο γέρον ο Πορφύριος σε αόριστο χρόνο μου είχε δώσει να κάνω μία διακονία. Την έχετε ακούσει αυτή τη διακονία και δεν θα σταθώ πολύ εκεί. Να του πλέξω ένα πουλόβερ. Αμάνικο πουλόβερ. Χωρίς μανίκια δηλαδή, ε. Η χαρά μου δεν λεγόταν που μου είχε δώσει ο γέροντας αυτή τη διακονία. Γιατί δεν μου επέτρεπε να κάνω άλλες διακονίες στο μοναστήρι. Μόνο του διάβαζα και μόνο με έστελνε έξω σε οικογένειες. Το πλεξα, όλο το πλεκτό. Καταλαβαίνετε σε τι, πόσο, σε ποια περιοπή το είχα. Το πλεκα μόνη μου με προσευχή. Και όταν ήρθε η ώρα να το ράψω, η πλάτη του πλεκτού χάθηκε. Μπροστά στα μάτια μου. Δεν ήταν άλλο στο σπίτι. Χάθηκε. Μόνη μου ήμουν στο σπίτι. Εκεί στο δωμάτιο δηλαδή που σιδέρωνα. Εξυφανεί στην πλάτη. Εδώ, εκεί, εκεί, παίρνω το λεωφορείο, κατεβαίνω στον Ευθυμιάδη που ήταν παραδοσιακό κατάστημα στην Αθήνα. Δείχνω το νήμα, γιατί μου το είχε δώσει ο γέροντας το νήμα. Δείχνω το νήμα, παλιό νήμα, από τότε που είχε τις πλεκτομηχανές. Δείχνω το νήμα, λέω μπορείτε να μου το, να αγοράσω αυτό. Λέει έχουμε στην αποθήκη. Μπορούμε να το να βρούμε, ελάτε τη Δευτέρα να το πάρετε. Εγώ την Κυριακή ανέβηκα πάνω. Βέβαια ανακουφισμένη λίγο, γιατί έλεγα αφού είναι πραγματικά θα βρω, γιατί να το πω του γέροντα. Ανεβαίνω απάνω, μπαίνω στο κελί. Μωρέ, σ' όποιον Ευθυμιάδη και να πας, νήμα σαν αυτό που σου δώσα εγώ, δεν θα βρεις. Λέω, γέροντα, το ξέρετε. Πώς δεν το ξέρω. Τι σου λέω τόσο καιρό. Την πλάτη να μην την ψάχνεις. Μου το έλεγε. Κάθε φορά που πήγαινα πάνω, Αθηνά, την πλάτη να μην την ψάχνεις. Εγώ πίστευα ότι κάτι θα έβγαζα στην πλάτη και δεν την κοιτούσα την πλάτη μου καθόλου. Λέω, γέροντα, για αυτή την πλάτη μου μιλάγατε. Αυτήν δεν θα την βρεις, μου λέει. Και έπιασε τα κλάματα. Δεν το κατάλαβα εγώ. Σας ομολογώ, αδελφοί μου, δεν το κατάλαβα. Και μετά, αφού σταμάτησε το κλάμα, μου λέει «Θα με ρυμνήσω όμως, μετά την κοίμησή μου, να σου έλθει...» Το πλεκτό έχει τρία κομμάτια, μου λέει. «Σου έλεγα να μην ψάχνεις την πλάτη. Θα με ρυμνήσω να έρθει το τρίτο κομμάτι μετά την κοίμησή μου στο σπίτι σου. Και θα το έχεις περί πολλού. Θα το σέβεσαι, θα το αγαπάς και θα το χρησιμοποιείς όπου πρέπει». Δεν πέρασαν πολλά χρόνια.
Ο γέροντας κοιμήθηκε. Έρχεται το 1995-96. Δέχομαι ένα πακέτο, πολύ ωραία περιποιημένο. Το ανοίγω και τι να δω. Μέσα έγραφε. Γερόντισσα μου το έστελνε. Κυρία Αθηνά Σιδέρη, μη ρωτήσετε τι, πώς και γιατί. Μην με πάρετε τηλέφωνο. Ο γέρον Πορφύριος σήμερα, και κοιμημένος ο γέροντας, μου παρήγγειλε αυτό το κομμάτι του πλεκτού να έρθει σπίτι σας. Και το πλεκτό, το τρίτο κομμάτι, ήλθε στο σπίτι. Σε 6 μέρες από την ημέρα της παραλαβής του τρίτου κομματιού, μας έρχεται η νύφη μας, αρβωνιάζεται ο γιος και μας φέρνει την νύφη. Σας το ερμηνεύω τώρα, γιατί κι εγώ μετά τα ερμήνευα. Αλλά πώς με ρίμνησε, δεν ήταν η πλάτη, ήταν το τρίτο κομμάτι του πλεκτού. Έτσι μου είχε πει, το τρίτο κομμάτι του πλεκτού θα με ρυμνήσω να έρθει σπίτι σας. Κύλησαν τα χρόνια και κοιμάται η θυγατέρα μου. Ξαφνικά, τελείως ξαφνικά. Και καθαρμένη είχε εξομολογηθεί το βράδυ, το πρωί θα πηγαίναμε στην εκκλησία να κοινωνήσουμε. Ντυνόμαστε. Την πιάνει ένας βήχας, παθαίνει η στρόφηση και τέλος πάντων καταλαβαίνετε γίνεται, την συνεφέρουμε στο σπίτι και την παρελαμβάνει το ασθενοφόρο, την πάει στο νοσοκομείο. Αυτή την ημέρα εγώ μισοντυμένη, ντυμένη ήμουνα γιατί ήδη θα πηγαίναμε στην εκκλησία. Δεν με πήγαινα μέσα, το βλέπα το παιδί στην εντατική. Όχι, αργήσαν να μας το φέρουν. Το πήγα 8 η ώρα στο νοσοκομείο και τελικά δεν βρίσκανε κρεβάτι. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, μια πάλι με τον ίδιο τον πειρασμό. Την φέρνουν στο νοσοκομείο 4 η ώρα το απόγευμα. Σε άλλο νοσοκομείο μου την πάνε, δεν την κρατήσαν εκεί. Και δεν μου λέγανε οι γιατροί τίποτα. Τίποτα. Δεν μου μιλούσανε. Στην απόγνωσή μου, με το Άγιον Όρος προσωπικά δεν επικοινωνούσα ποτέ. Ποτέ. Από σεβασμό, όχι, γιατί δεν από σεβασμό. Πάντα με το σύζυγο. Έβαζα το σύζυγο να καλεί. Και ειδοποιώ. Παίρνω από έναν άλλον κύριο που ήταν εκεί το τηλέφωνο του. Αποσύρωμαι σε μια γωνιά να μην μ' ακούει κανένας και του λέω, παππούλη μου, ξένο τηλέφωνο έχω. Κάλεσέ μου, χτύπα μου εσύ έναν αριθμό του Αγίου Όρους και πες μου, θέλω την απάντηση της Παναγιάς μου τώρα. Να μου πει η Παναγιά τι να κάνω και πώς να φερθώ ως μάνα. Το βάζω το κινητό μου στο αυτί. Ευλογείται ακούω. Λέω, δεν ξέρω με ποιο μοναστήρι, ήθελα να πάρω Άγιον Όρος, αλλά έβαλα τον μακαριστό το γέροντα και κάλεσα αριθμό. Δεν ξέρω με ποιο μοναστήρι μιλώ. Μου λέει το μοναστήρι, μου λέει και το όνομά του, που το είπαμε προηγουμένως, τον πατέρα Λουκά, τον ευλογημένο αυτόν άνθρωπο. Δεν τον ήξερα και του λέω, «Πάτερ μου, θέλω τη φωνή της Παναγιάς, τι θα κάνω?» Μου λέει, «Αυτή την ώρα, λέει, διαβάζουμε, θα διάβαζα το Θεοτοκάριο». Και μου διάβασε και μου εξήγησε με απλά λόγια για τη ρομφαία που πέρασε και την καρδία της Παναγίας. Γυρίζω, τον ευχαρίστησα. Μου είπε ότι ήταν πνευματικό παιδί, γιατί του είπα είμαι πνευματικό παιδί του μακαριστού του γέροντος Πορφυρίου. Και μου λέει, έχετε επικοινωνήσει με τη Μονή Φιλοθέου και στο τηλέφωνο σας μιλά πνευματικό παιδί του γέροντος Πορφυρίου. Τον αριθμό τον επέλεξε ο μακαριστός τότε γέρον Πορφύριος.
Είχε κοιμηθεί βέβαια, έτσι το καταλαβαίνετε. Φοράω την ποδιά μου, μπαίνω μέσα και πάω στο κρεβατάκι της, στην εντατική. Και της λέω, φανταστείτε τι παρουσία Θεού υπήρχε, που ίσως να με περάσετε και τρελή τώρα ή δεν ξέρω τι. Ό,τι θέλετε, στην αγάπη του, για την αγάπη του Θεού, ό,τι θέλετε. Μπαίνω μέσα και της λέω, μα την ούλα μου, επικοινώνησα με το περιβόλι της Παναγιάς. Είχα μια χαρά, δεν μπορώ να σας την περιγράψω τη χαρά που είχα. Επικοινώνησα με το περιβόλι της Παναγιάς. Σε παρακαλώ, διάλεξε το συμφέρον, δες ποιο είναι το συμφέρον σου. Θέλεις να ακολουθήσεις τον ημφίον σου, παιδί μου. Ακολούθησε τον, εμάς θα μας παρηγορήσει η Παναγιά. Έτσι της απήντησα. Και επειδή έχω κάνει τη γλώσσα του σώματος από την σχολή μου που έχω τελειώσει, είδα να ανατριχιάσει το παιδί και να δακρύσει. Ο γιατρός που ήταν, γιατί της μίλαγα δυνατά, όπως σας μιλάω τώρα, νόμιζα ότι ήμουνα το παιδί μου εγώ και όλο το Άγιον Όρος μπροστά, έτσι το βλέπα. Και ο γιατρός που ήταν δίπλα, έρχεται και ηρωνεύτηκε λίγο καημένος και μου λέει, άρε, λέει στην κόρη, ναι βρε Ματίνα, τι ετούτη μάνα σου, τι μας ζητάει τώρα, σιγά μην μπορείς να κάνεις και κοπηλασία. Και του κάνει έτσι. Πέφτει κάτω, αρχίζει να φωνάζει συγγνώμη, τρέχει ειδοποιεί την διευθύντρια, έρχεται η διευθύντρια, το παιδί συνήλθε. Ο Θεός μας το χάρισε. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Αυτό αξίζει. Μας ακούει ο Θεός. Πραγματικά αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Και μιλάμε για το βράδυ, αργά. Όχι, το τηλέφωνο το έκανα γύρω στις 5, κάτι τέτοιο, το απόγευμα. Λοιπόν, έρχεται η διευθύντρια, όταν την είδε να κάνει τα χεράκια έτσι, γονατίζει και αυτή και γυρίζει σε μένα και μου λέει, «Κυρία Αθηνά, φέρτε τώρα τον εισαγγελέα να μου δέσει τα χέρια. Το παιδί, βλέπετε, δεν το έχω υποστηρίξει. Περιμένω να σας πω ότι, να σας αναγγείλω τον θάνατό της. Φέρτε τον εισαγγελέα τώρα να με πάτε φυλακή. Είμαι υπεύθυνη». Τη χάιδεψα στην πλάτη, στο κεφάλι και αρχίσαν να βάζουν τα μηχανήματα. Συνήλθε. Ο Θεός μας κάνει το μεγάλο δώρο να συνέλθει. Η πορεία είναι ότι άκουγα δια του Αγίου Πορφυρίου μία φωνή μέσα μου, «Θέλεις, παιδί μου, να στην αναστήσω και να στη χαρίσω?» Και γονατίζω. Ήμουν αυτή τη φορά αργά το βράδυ, γιατί έβλεπα από το Άγιον Όρος να κατεβαίνουν Άγια Λείψανα. Και άκουγα μέσα μου, «Θέλεις, παιδί μου, να στη χαρίσω την κόρη?» Και δυνατά του απήντησα, «Κύριε, ως μάνα θέλω, οπωσδήποτε, δυνατά. Αλλά σέβομαι την ελευθερία της κόρης μου. Δεν ξέρω τι θέλει η κόρη μου. Ρωτήστε την κόρη μου. Εκείνη θα σας απαντήσει». Και όλα έβαιναν καλώς. Την Πέμπτη που ήταν να βγει από την εντατική, σας λέω, τα Άγια Λείψανα ερχόντουσαν κυβότια ολόκληρα. Και έλεγα στους δικούς μας, «Εμείς παιδιά πιο πίσω, έρχονται οι υψηλοί καλεσμένοι, την επισκέπτονται, οι Άγιοι τους την επισκεπτόντουσαν, καταλαβαίνετε τι δώρο Θεού ήταν αυτό? Πού να μιλήσουμε εμείς, να βάλω εγώ τη φτωχή μου, τη λογική, να κάνω κουμάντο, αλλά δεν ήταν δικό μου, αδελφοί μου και αδελφές μου. Κινούμεθα μέσα στη χάρη του Αγίου Θεού μας, του Τριαδικού μας Θεού μας, δια των Αγίων όλων». Ένα πανηγύρι γινόταν. Και την Πέμπτη που επρόκειτο να βγει
από την κλινική και να πάει σε χώρο αναμνήσεως, σε αίθουσα αναμνήσεως. Μας μίλησε, μιλάγαμε, την ενημερώναμε για τη λαδιά μετά κλπ. Κλπ. Προσβάλλεται από μικρόβιο της εντατικής. Και την ημέρα των εισοδίων, που η μέρα που κοιμήθηκε ο γέρον ο Πορφύριος, έφυγε για τους ουρανούς. Επέλεξε τον νυμφίο της. Ναι, αυτό ήταν το θέλω της. Μας έδωσε τη χαρά, πραγματικά, η έννοια του pullover μετά την τέλεση όλης της τελετής, γυρίσαμε στο σπίτι και παρηγορούσα τα άλλα μου παιδιά. Και ακούω ένα από τα παιδιά μου να λέει, δεν μπορώ να παρηγορηθώ, βρε μάνα, δεν μπορώ. Γιατί για μένα η αδελφή μου φορούσε ένα πουλόβερ, έτσι, ένα σακάκι, ένα πουλόβερ. Έχω αυτή τη ζακέτα, μου έλεγε. Ήταν η πλάτη της ζακέτας μου, που κρατούσε δηλαδή την ισορροπία των αδελφών. Τρία παιδιά είχα, έχω, και εκεί κατάλαβα την ερμηνεία του πλεκτού. Αδελφοί μου και αδελφές μου, ο θάνατος φαίνεται σκληρός. Αλλά ο γέρον ο Πορφύριος που μου είχε κάνει το μάθημα του θανάτου, μου είχε πει ότι η ζωή, Αθηνά μου, είναι η κουζίνα σου. Στις 10 η ώρα τι λες, θα κάνω τον καφέ μου να τον απολαύσω στο σαλόνι μου που έχει φως. Ανοίγεις την πόρτα της κουζίνας και περνάς στο σαλόνι. Μου έλεγε δηλαδή για το σπίτι μου. Ακριβώς έτσι ήταν το σπίτι μου, όπως μου το έλεγε ο γέροντας, και ας μην έχει έρθει ποτέ. Η κουζίνα σου είναι η ζωή που βιώνουμε σήμερα εμείς. Το σαλόνι σου αντιπροσωπεύει την χαρά του παραδείσου. Γιατί εκεί απολαμβάνεται όλη η οικογένεια τη χαρά. Τι λέτε, θα πάμε στο σαλόνι να κουβεντιάσουμε με χαρά. Θα πάμε στο σαλόνι να διαβάσουμε. Θα πάμε, το σαλόνι σας είναι όλο φως. Αυτή είναι η χαρά. Ο θάνατος τώρα ποιο είναι? Η πετούγια που κάνεις κρακ την πόρτα και φεύγεις από την κόπωση, την κούραση του μαγειρέματος, του σιδερώματος, του. Και μπαίνει στη χαρά της μακαριότητος, που είναι το σαλόνι σου. Σας τα λέω κατάνθρωπο για να το καταλάβετε. Έτσι μου τα έλεγε ο γέροντας. Και έτσι θα μου τα μεταφέρω. Ο θάνατος λοιπόν μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Έχω τόσα πολλά πράγματα, έχω βιώσει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μακριά μας. Έλεγε ο γέροντας, τους και κοιμημένους μας, τους έχουμε Αγίους στο σπίτι μας. Είναι οι Άγιοι μας οι οποίοι ενημερώνονται. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα στα συμβούλια μας. Την έχουμε παρούσα, τις έχουμε. Είναι η καρέκλα του γέροντα, η καρέκλα της πραγματικά της μακαριστής. Γιατί ζουν, μας το είπε ο Θεός. Εγώ είμαι η ζωή. Τι είπε? Η ζωή και η αλήθεια. Δεν υπάρχει για τον χριστιανό τον ορθόδοξο θάνατος. Δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή. Και ο παράδεισος, αν θέλετε, έλεγε ο γέροντας, αρχίζει από εδώ. Μέσα από τα άγχη μας, μέσα από τις δυσκολίες μας. Ο τρόπος που τα μεταχειριζόμαστε είναι εκείνος που τα μετατρέπει, μετατρέπει τη δυσκολία σε παράδεισο. Εάν πραγματικά δεν τη χειριζόμαστε σωστά, τότε βιώνουμε κόλαση. Και η κόλαση, στην κόλαση κάνει κουμάντο ο αντικείμενος. Και οι δυσκολίες κρύβουν χαρά. Και το πένθος κρύβει πόνο. Αλλά έχει μία χαρά αναστάσιμη που πραγματικά μας βοηθάει να λύνουμε τα πάντα. Την έχουμε σε όλες μας τις υποθέσεις. Όταν κοιμήθηκε, έπρεπε να πάμε ως γονείς με το σύζυγο, μας είχε κάνει πληρεξουσία, δεν το ξέραμε, το μάθαμε μετά, να εισπράξουμε, γιατί μας είχε ασφαλίσει, να εισπράξουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επίσης, και μου ζητήσανε
από την τράπεζα, από την υπηρεσία την δουλειά της, να κάνω ένα ψευδές χαρτί ότι μας είχε δώσει εντολή η Ματίνα να τα εισπράξουμε αυτά. Πάω και της λέω, έτσι, λέω δεν θα υπογράψω και πάω στη φωτογραφία της και της λέω, Ματινούλα μου, καλούμε να υπογράψω ψευδός. Εγώ δεν το θέλω, κόρη μου. Σε παρακαλώ, πώς θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Πηγαίνοντας προς το δωμάτιό της να ανοίξω, να αεριστεί το δωμάτιό της, πέφτει μια τσάντα. Κάτω. Απ' την ντουλάπα. Έτυχε να πέσει. Κάθε μέρα το ανοίγω το δωμάτιό της. Και ξεγλιστράει ένας φάκελος. Μέσα στο φάκελο έλεγε, δεν χρειάζεται να υπογράψετε τίποτα. Θα πάρετε αυτούς και αυτούς τους αριθμούς και θα τα πάρετε όλα τα χρήματα από την τράπεζα απευθείας. Δεν είναι αυτά, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που κάθε μέρα όσοι έχετε χάσει συζύγους, τέκνα, γονείς, αγαπημένα σας πρόσωπα, φίλους, υποφέρουμε. Δεν λέω εγώ ότι είμαστε σκληροί, όχι. Και θα δακρύσουμε και θα κλάψουμε. Κι εγώ πολλές φορές κλαίω. Όμως είναι οι Άγιοι μας, έλεγε ο γέροντας. Δώστε τους δουλειά. Κάναμε ένα πρόσφατο συμβούλιο οικογενειακό και την είχαμε, τα ξέρει όλα, την ενημερώσαμε και την καλέσαμε. Όμως με παίρνει κάποιος δικαστικός και μου λέει, κυρία Σιδέρη, έμαθα ότι έχετε αντιμετωπίζετε ένα πολύ δύσκολο πράγματι. Μου έχουν βάλει ένα χρέος μεγάλο για το οποίο μου είχε μιλήσει ο γέροντας για αυτό το χρέος. Θα σε πάνε και στα δικαστήρια, μου λέει. Δεν θα πτωηθείς καθόλου, δεν θα. Εσύ θα πας, αλλά δεν θα πληρώσεις τίποτα. Με παίρνει ένας δικαστικός που το είχε μάθει και μου λέει, θέλετε να με ενημερώσετε λίγο λεπτομερώς, θέλετε να σας βοηθήσω. Λέω, με συγχωρείτε, του λέω, θα ρωτήσω την οικογένεια. Κάναμε λοιπόν το συμβούλιο και λέω, πριν ξεκινήσουμε του πώς θα το χειριστούμε, θέλω να σας πω το εξής. Δέχεστε, μου πρότεινε ο Τάδε μήπως να μας βοηθήσει. Κάναμε σιωπή και προσευχή. Για λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είμαστε και άνθρωποι πολύ της προσευχής. Η προσευχή μας φεύγει γιατί τρέχουν οι δουλειές μας. Την θέλουμε, την κάνουμε την προσευχή, αλλά πάνω στις δουλειές μας. Και απαντά, δίνουμε το λόγο στον δικηγόρο της οικογένειας. Λέει, ο γιος μου δηλαδή είναι. Εάν ενημερώσουμε αυτόν τον άνθρωπο, θα εκμηδενήσουμε τους μεγάλους καλεσμένους μας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Συμφωνεί η κόρη, συμφωνεί ο πατέρας. Δεν θα συμφωνούσα εγώ. Υπήρχαν καλεσμένοι. Θα εκμηδενήσουμε αυτή τη βοήθεια. Θα πάμε με τη βοήθεια του ουρανού. Και πήγαμε και τέλειωσαν όλα. Δεν ήρθαν αυτοί που μας απαιτούσανε, οπότε τιμωρηθήκαν κιόλας. Ήμουν εγώ η κατηγορουμένη δηλαδή. Και λυπήθηκα που τους έβαλε ο εισαγγελέας, ο ίδιος ο εισαγγελέας, ποινή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι να μην πονάμε με κοσμικό φρόνημα. Να πονάμε θεϊκά. Να λέμε, στον παράδεισο να τον έχεις, Κύριε. Να δει κάνουμε ελεημοσύνες, να τους διαβάζουμε το ψαλτήρι, να τους διαβάζουμε πολύ ωραία, δανείζω τα χέρια μου, αυτό λέω εγώ. Αγαπητοί μου, οι ψυχούλες μου, γλυκές μου, δανείζω τα χέρια μου για να κρατήσω το ψαλτήρι, δανείζω το στόμα μου για να το απαγγείλω, δανείζω τα μάτια μου, τα δώρα του Θεού που βλέπουν το ψαλτήρι. Ελάτε να το διαβάσουμε, να σωθούν και άνθρωποι και ψυχές που δεν έχουν ανθρώπους να προσεύχονται. Ξέρετε τι έχω γευθεί. Θα σας το πω και όπως θέλετε. Αν θέλετε κατηγορήστε με, κακολογήστε με. Έχω πέσει μέσα στην προσευχή μου
να βλέπω ανθρώπους και να μου λένε «Είμαστε από αυτούς που μας διαβάζεις ψαλτήρι, γράψε ονόματα». Και τρέχω στην κόρη μου και της λέω, μου λέγανε και έγραφα και έγραφα και έγραφα, γεμίσαμε α4. Έγραφε η κόρη μου, εμένα μου τα λέγανε, τα έλεγα και τα γράφουμε και τους κάνω ένα μνημόσυνο με στάρι. Όχι, δεν το λέω εγωιστικά, μην το πάρετε εγωιστικά, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Με βοηθούν και εμένα, γιατί δεν είμαι τόσο χρυσοχέρα, μην νομίζετε. Και πραγματικά την επομένη πάω στους πατέρες και τους λέω «Θα κάνουμε σήμερα ένα μνημόσυνο για αυτά τα ονόματα». Πέρασε καιρός πάρα πολύς και να το κάνετε κι εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει αδιάβαστοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει γιατί θεώρησαν σωστό να κατηγορήσουν και να τιμωρήσουν τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευαίσθητες περιπτώσεις αυτές. Δεν πρέπει να τις αφήσουμε. Πράγματι η Εκκλησία έχει μία θέση από αυτόν. Αλλά λέει και ο πατήρ Ανανίας ότι εμείς ως άνθρωποι οφείλουμε να στέλνουμε την προσευχή μας και την αγάπη μας στον Θεό. Και θα σας πω, σας είπα για το μνημόσυνο, έγινε όλα εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι υπέροχα. Μου κατέθεσαν σε ένα, να κάνω προσευχή για ένα παλικάρι που είχε αυτοκτονήσει. Και αυτό εξ ουρανού το πληροφορήθηκα. Όχι κατά κόσμον. Και φεύγω, θα πήγαινα να εκκλησιαστώ εκεί που εκκλησιάζεται ο πατήρ Ανανίας. Τον ξέρουμε όλοι, τον Κουστένη, τον Ανανία, ακουστικά τουλάχιστον, θα τον ξέρετε. Είχα γράψει το χαρτάκι και είχα γράψει αυτόχειρ. Πάω, βάζω το κερί στο μανουάλι. Δεν βολευόμουνα, παρασύρθηκα στον όρθρο, από τα τροπάρια, από αυτά, μέσα μου είχα τη λαχτάρα να πάω να δώσω στο ιερό να μνημονεύεται ο Δημήτριος, όμως δεν μπορούσα να χαλάσω και αυτή τη γλυκύτητα και είχα, τι να σας πω, είχα μπει μέσα στο νόημα των τροπαρίων και έφερνα και αυτό το όνομα στο μυαλό και έλεγα «Αχ, μωρέ παππούλη Πορφύριε, ενημέρωσε εσύ τον πατέρα Ανανία». Και ακούω τον πατέρα Ανανία «Υπέρ του δούλου του Θεού Δημητρίου». Σε λίγο. «Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του δούλου Δημητρίου». Στο άξιον εστί το ίδιο. Λέω «Κοίτα σύμπτωση». Πάω να πάρω το αντίδωρο και λέω «Θα το δώσω τώρα». Του λέω «Παπουλάκι μου, μπορώ να σας πω κάτι». Μου λέει «Πες το βρε Αθηνά δυνατά, γιατί αυτό που έχεις εσύ να πεις θα το έχει ανάγκη όλος ο κόσμος». Του λέω «Πάτερ μου, μου δώσανε ένα όνομα που ο άνθρωπος έκανε αυτό το δύσκολο ατόπιμα, που με θέλησε να κρίνει και να καταδικάσει τον εαυτό του». Μου λέει «Δεν άκουγες που τον μνημόνευα μέσα, Δημήτριο, Δημήτριο, Δημήτριο» που έλεγα. Και ήτανε ο Δημήτριο. Του λέω «Παππούλη μου, τ' άκουγα, αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δώσω το χαρτί». «Ποιο χαρτί, μωρέ, αφού μου το έστειλες διάλυσοδου». Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στον ουρανό. Προσέξτε, δεν χρειάζεται να κλαίμε, γιατί τους εμποδίζουμε, τους κόβουμε τη χαρά της μακαριότητος. Ζουν στη χαρά της μακαριότητος. Εάν έχουν φύγει και κοινωνημένοι, αν έχουν φύγει έτσι πως θέλει η Εκκλησία, μη σκάτε καθόλου. Αλλά και αν έχουν φύγει κατά πως δεν ήταν έτοιμοι κατά την Εκκλησία, και πάλι να μην απογοητεύεστε. Στείλτε ελεημοσύνες, βάλτε κρυφά των οβολών σας για τους φτωχούς. Σήμερα η ελεημοσύνη δεν θέλει πολλά λεφτά. Το ευρώ έχει πολύ μεγάλη αξία. Εάν το βάζουμε εμείς ευρώ και με την προσευχή να αυξηθεί στο φιλόπτωχο, θα σας πω πόσα λεφτά θα βρεθούν μέσα. Σας φαίνονται παράξενα, αλλά είναι αληθινά. Είναι πολύ αληθινά αυτά. Θέλουν βοήθεια, θέλουν το, όπως σας είπα, το ψαλτήρι και προπάντων να προσευχόσαστε. Όχι με λύπη, έτσι με, πώς να πω, με κακομυριά.
Όχι. Ο χριστιανός ο Ορθόδοξος, έλεγε ο γέροντας, είναι αρχοντόπουλο. Γιατί έχει βασιλιά πατέρα. Και να μην χάσουμε αυτή την αξία της αρχοντιάς μας. Είμαστε άρχοντες, παιδιά. Πρέπει να το νιώσουμε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε την προσευχή μας με ταπείνωση, με δέος. Και εκεί που κάνουμε για το δικό μας πρόσωπο, πείτε και για κάποιον που έχει δικού τους. Και για όλους αυτούς τους ανώνυμους που έχουν πνιγεί στη θάλασσα. Και για όλους αυτούς που στα βουνά έχουν πεθάνει. Και για όλους αυτούς που δεν τους είδαμε, δεν τους γνωρίσαμε και δεν είχαν ανθρώπους. Αυτά. Νομίζω ότι μακρηγόρησα, ε. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχθήκατε. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ομιλία από την κυρία Ναταλία Νικολάου θα γίνει στις 18 Δωδεκάτου. Είναι συνδιοργάνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και του Ελληνορωσικού Κέντρου Πολιτισμού. 18 Δωδεκάτου, Οκτωβριανή Επανάσταση. Καλό σας βράδυ. Ως ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' ο δύο εξενο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Ναι. Επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγαινε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίων χαριτωθέντι δωρές εξαισίες προσύπομεν δεόμενοι εκ βάθους ψυχής. Άγιε Πορφύριε ταπεινώνω προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης γνώσων και δίνων, τους ετουμένους την χάριν την θείαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευαρεστήσας το Χριστό εν το κόσμον,
μετά άγγελων φωτεινών συγχωρεύεις, μεθόν των ένων άλικτων προσφέρεις το Θεό, όσοι επορφύριε μίστα των απορρίτων, αποκρύφων γνώστατε μυστηρίων βαθέων. Αδιόρανση εδώ και Χριστός, βραβεύων Πάτερ την συγκαθαρότητα. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουσίω πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνει ανάξι. Ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσατον εκτός ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως την ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δέσποινα έξω, σους γαρδούλους σώζεις αΐ εκ παντίον δεινών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Ναι. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγος μεσίτη προς τον Θεόν, ειρήνευσον Πάτερ την ζωήν μου και πάυσον σ' άλλον αθλίας καρδίας μου. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ως Υιός ανήσα σου την ζωήν, ευχέσουν οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεόν, προσόν μεσητεύων ασθενούντας, ιάσε Πάτερ και λύς νοσήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνών των σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μονάσου εν το άθο και Αττική, παρέχον την χάριν της εις τέκνης, του έκνηκαν τα δαιμόνων φριάγματα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καύσω καλυβίων των αθλητήν και την Θεοτόκον ανυμνήσω μεν ένωδες, πρεσβεύειν ετούντες προς σωτήρα
και βοηθήν εν κινδύνης και θλίψεσιν. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, αγαλώμενοι πάντες ως εν χωρό κραζόμεν, σου τους άθλους πατερενούντες και τους αγώνα σου, κατά του άρχοντος των ακαθάρτων πνευμάτων, ουμανία σώσιε σώζε υμνούντασε. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ταπεινώσε ως άκρας υπακοής πρότυπων, όντως ασκουμένων εγένου όριεν άθωνη, και εις την ευγείαν εν τιμονή χαραλάμπους, όθεν χάριν έλαβες πλήτην τους δαίμονας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, απορρίτων των μύστην θαυματουργών οσίων, πάσης οικουμένης προστάτην πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαίροντες των χαρισμάτων το πλήθος, διόν ο παράκλητος τούτον εκόσμησε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φυλακτήριον πάντων εκ των δεινών θλίψεων, σι υπάρχεις μόνη παρθένε φρούρι υμνούντασε, εν το ελέησου πρεσβείες του Οσίου, γέροντος Πορφυρίου του ελεήμονος. Διάσωσον από κινδύνων τα τέκνα σου, Θείε Πάτερ, τα την συνενδυνήσε τούντα βοήθειαν, και δίωξον άγχος και ακιδίαν. Επίβλεψον ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την έμην χαλεπίν του σώματος κάκωσιν, και ίασε της ψυχής μου το άλγο. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φυλάξε ημάς δεόμεθα εχθροί, τηρήσε πιστούς την πίστη του Χριστού ημών, Πορφύριε Οσίε της Ευβοίας Άγιον βλάστημα, της Εκκλησίας καύχημας επτών και πάντων οσίων εγκαλόπισμα. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, υψωθείς εν παλέσμασι προς των φθονερών των ανθρώπων τύραννων, Θείος Στέφος Πατερ έλαβες
νικητής προβάσος ωραιότατος. Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, γερασπόνη σου δέδοτε, το διερμηνεύεινσε τα μυστήρια και τα μέλλοντα προβλέπεινσε και ιάστε πάντα τα νοσήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενά και θαυμασία, τα τη χάρητή σου τερατουργούμενα, ποιης λόγης ύμνους πλέξωση, δηλείο Πάτερ και εξίσταμε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία μου Δέσποινα, των αγγέλων θαύματο ακατάληπτον, υμνοδύν σε καταξίωσον, του σωτήρος πάντων την γεννήτριαν. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, όλον ο Πατήρ και προστάτησοντος γέγονας, θλιβωμένον εν ζωή χαρμονή, ως παρέχον πάση θείαν προστασίαν σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ρώσιν εν δίνεις σε πορφύρια και κτήμεθα, συ προσφεύγοντες θερμές εν προσευχές, ως μεσίτη προς Θεόν των πανικτήρμονα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους τιμώντας σε πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεσιν και ζέσιν θείας πίστεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ύμνον σοι Άγνη, εφροσύνος αναμέλπωμεν, των αγγέλων νους ανόντος γλυκασμών, και πικρή ανέβας λύσασαν το τόκο σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ρωνήμεθα τες ευχές σου όσιε, και ψυχάς εις ουρανούς ανυψούμεν, υπομόνην και ανδρίαν πλουτούντες, εν πειρασμής και δεινές επιθέσεσι. Πορφύριε Πατέρ ημών, όθεν πάντες σκηνή ανυμνούμεν σε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, Υιόμενος πάσαν νόσον όσιε, αγαπάν ημάς σωτήρα και λεύεις, όλη ψυχή και νόη και καρδία, και προς Αυτόν αναπέμπειν την δέησιν, ότι Αυτός προνοητής και ημών αντιλήπτορ γεγέννητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ολόφωτος εις επτήσου όσιε, κεφάλι χάριτη Θεία εφάνη, των Θείων μίστην Χριστού προδηλούσα, τη προσελθούση γυναίκη προς προσκύνησιν, πληρώσασα εκ θαυμασμού την ψυχήν ταυτισμά καρπορφύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υμνούνται σε Θεότο και άχραντε, τας ψυχάς ημών γαλήνης πληρούμεν, τι του Υιού σου αγάπη θαρούντες, και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες, δεόμενη επιτυχήν παραδείσου τερνού απολαύσεως. Διάσωσον από κινδύνων πορφύριε σου συγκέτας, και παράσχου τη σήμονη βοήθεια νόσιε,
ως έχων προς Κύριον παρησίαν. Άχραντεοι διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάτων των ημερών τεκούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησίαν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στεναζών των πάντων η παράκλησης γέγονας, κλονουμένων εν πίστη της θαύμασης στήριγμα, όθεν πάντες προς την συγχάριν σπεύδομεν πίστη, πολλής δέξας θέσης αρρωγής εν το πελάγι της ζωής και της άλλη των θλίψεων, δίδου ημίν υγείαν ψυχήστε την ευρωστίαν, ευχέ σου Πάτερ προς Θεόν, οικετεύομεν η δούλη σου. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του οσίου αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του οσίου αυτού. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του οσίου αυτού. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινός κι των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.
άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε άπε μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γαρσιγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες τους ουσίων πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλήματων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλήματων. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, καύσω καλυβίονται του όρους αθώνος μίστην, μοναχόν το σέμνομα ιερέων πάντημον εγκαλόπισμα, ιατρών άριστον ορφανών πατέραν, των πίπτων των σε ανόρθωσιν εγνωμενώσιε, και των δαιμονών των την λύτρωσιν γαλήνης ημίν προξένων, και χαρός μεγάλης των αιτίων, όθεν συμβόμεν μη παύσει επισκέπτες Θεοί μας. Ιάστε Πάτερ Πορφύριε και φύλλα την δούλου σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντες ποινησιμών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ου την Ιεράν Παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετευόμεν σε μονε πολύ έλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον.
και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την Ινκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών εν απλότητη όλην την ζωήν σου διήλθες και υπηρέτησας Θεώτε και ανθρώπης νυκτώστε και ημέρας προσευχόμενος όσιε και φέρον πόνους ημών Πορφύριε Παμάκαρ. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών πατρική σου πρεσβείαν εξητούμεν τρισμάκαρ προς τον Θεόν ημών ειν άδεια σωθόμεν κινδύνων και μανίας πονηρού πολεμήτωρος θαρούντες Πάτερ της η μεγάλη ευσπλαχνία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι η αγαπήθηση φόλων ως αγάπης πηγάζων και πλημμυρών ημάς πληγάστε θεραπεύων δαιμόνια εκβάλλων και εκ πόνων λυτρούμενος παρέχων χάρη να ήτης ετουμένης πάση και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ευγνωμόνος υμνούμεν σε Παρθένε και Μήτερ Θεοχαρίτωτε ως τέξασαν το κόσμο σωτήρα απειράνδρος και Θεόν πανικτήρμονα προσόν πρεσβεύεις αή σωθήνε τους ανθρώπους. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών υπέρ υγείας και σωτηρίας του κόσμου τα σευχά σου Χριστός η προσάγεις όθεν σε υμνούμεν Πορφύριε τρισμάκαρ. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών αμαρτιών μου σι την πληθύν αφεσότερ Πορφυρίου θερμέσι και σίες και εν μετανία των βίων μου παράσχουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γαλήνην δίδου τρικυμίζους η καρδία των δίνων τα σωδήνας πραίνων χάρη τη σου Πάτερ καμνών των ευεργέταν και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν γέγονας μήτυρ εν Παρθενία τελούσα των Θεών και σωτήρα τεκούσα ον εκδυσοπούσα κινδύνων σώζεις πάντας. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών ελέησον νικέτας και προσπίπτοντας την ευσπλαχνίαν την συναναμένοντας παρέχον χάριν υγείαν και την μετάνοιαν. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών λαλίσα σοκοφώσει την ευχαριστίαν ως δια σου σε σωσμένος προσέφερε των συγγένων θαυμαζόντων και προσκυνούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ο νέος ενωσής καταπλήτης πάντας θαυματουργίες σου Πάτερ Πορφύριε ελκύσας άνωθεν χάριν τη ταπεινώση σου και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν
υμνούμεν σε Παρθένε και χαριτωμένοι, ως την ελπίδα το κόσμο δωρήσασαν, τεκούσα πάση σωτήρα Θεών και άνθρωπων. Αξίον εστίνος αληθώς, μακάριν ζήνσε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αγία Φόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Χέρις των οσίων οι καλώνοι και των ασκουμένων οδηγός και υπογράμμος, χέρις ιερέων το στέφος και η δόξα, Πορφύριε τρισμάκαρ, άθωνος κάποιμαν. Σαλωμέν σου Πάτερ τας αρέτας, ταπείνον φροσύνην και την άκραν υπακοήν, την διάκρισήν τε απλότητα αγνίαν, αγάπη σου το εύρος το απροσμέτρητον. Ως παιδίον γέγονας τη ψυχή, αμνήσει κακίαν και απλότητα ενδυθείς, θείων χαρισμάτων των πλούτων αποκρύπτων, τι ακενοδοξία πολιτευσάμενος. Διορατικόν εις τα κορυφή προφήτων μεγάλων πλησιέστατος συγγένης, διαματικόν τε συνόμιλος Αγίων, Πορφύριε δείχνεις άθωνος κόσμημαν. Εις αποκαλύψεως Θεωρός της προσιώνην εν τη πάτμος η γεγονός, όφθης μυστής μέγας των θείων μυστηρίων, τα χερουβήμ εγγύσας τη ταπεινώση σου. Ναυάγων του Δίου όφθης λίμην και των θλιβωμένων η παράκλησης η θερμή, των απολωλώτων ποιμήν της Εκκλησίας και κρίνει αμάτων της Θείας Χαριτός. Πάσε των αγγέλων εστρατείε, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων οι δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, κλείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ευείας των γόνων οικουμένης αγλάισμα, της θεολογίας των μίστην και Χριστού φίλων γνήσιων, Πορφύριον τιμίζομεν πίστη των πλήρη χαρισμάτων εκπαίδος, δε μονώντας γαρ λυτρούτε και ασθενήσιάτε πίστη κράζοντας, δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το σε αγιάσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η αμάτα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεόσουν, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευθυνδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστρετων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν,
και ηλαιός, ηλαιός γενού ημι δέσποτα έβητε σ' αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δέσπρα βίαιες Παναχράντων και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ού την ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ναι. Πάση της τιμός είναι ευλάβος, ιεράν την μνήμην σου Πάτερ και δεωμένης πιστός, δώρησε την ίασιν παθών Πορφύριε και κινδύνων και θλίψεων και ζάλις του κόσμου, λύτρωσε πρεσβείες σου τους υπροστρέχοντας. Έχεις γαρ πολλήν παρησίαν ως Χριστού θεράπων και φίλος, μεσητεύειν όσοι επροσκυρίων. Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μητέρ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.